να δούμε την περίπτωση των απαιτήσεων που έχει η Κόρινθος. Διότι η Κόρινθος δεν έχει σταματήσει να έχει απαιτήσεις. Τι μας λέει λοιπόν τώρα? Μας λέει ότι θέλει να υδροδοτηθεί από τις γεωτρήσεις. Ενώ όλη η επιχειρηματολογία μέχρι τώρα ήταν αγαπητή στην φάλη, φίλη μου, μας, το νερό υπάρχει, είναι αρκετό, σας το παίρνουμε, το λέει και αλληγορικά, να μην πνιγείτε και θα σας δώσουμε για τα αποδοτικά. Αυτό ήταν το επιχείρημα το αρχικό. Τώρα τι μας λένε? Ότι το νερό δεν επαρκεί, κάποιους μήνες, κάποιες ώρες θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τις γεωτρήσεις. Το θέμα αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, δεν ερχόμαστε σε καμία κουβέντα, δεν είναι αντικείμενο συζήτησης, δεν ήταν ποτέ για τους τυφάλιους και για μας το ίδιο ισχύει. Δεν κουβεντιάζουμε τέτοια περίπτωση. Όμως, τεχνιέντος το λέει και ο κύριος συνάδελφος, κύριος πνευματικός, τι λέει? Λέει, αν έρθει ανάγκη, θα χρησιμοποιήσουμε τις εφεδρείες. Ακόμα αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη γεωτρήσεις. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι είναι αιτία πολέμου. Και όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή η διαδικασία που έγινε, θα σας πω και παρακάτω, όλο αυτό το παρασκήνιο ήταν που πυροδότησε το κλίμα με ευθύνη της Κορίνθου. Δεν έχουμε καμία μα καμία ευθύνη. Όταν έλαβε χώρα και γνωστοποιήθηκε και έγινε γνωστό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχε σκάσει η βόμβα. Όμως θέλω να ενημερώσω τα εξής. Οι γεωτρήσεις, εάν διαβάσει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος Βορείου Πελοποννήσου, διότι ακόμα και στην τελευταία του συνέντευξη αγνοούσε ότι έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ από το Δεκέμβρη του 2017. Είναι εμφανή τα σημάδια κόπωσής του, έχει ήδη κουραστεί, έχει σταματήσει να διαβάζει, όμως εγώ θέλω να τον επαναφέρω, διότι, το ξαναλέω, έχει αρκετά, υπήρξε ένας πολύ καλός αυτοδιοικητικός. Έχει κάνει αρκετά για την Κόρινθο, έχει χρηματοδοτήσει αρκετές κατά το παρελθόν, αλλά πρέπει να επανέλθει, γιατί νομίζω ότι έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Θεωρεί, κάναμε μία συνάντηση πριν 2 εβδομάδες, μας επισκέφτηκε, και θεωρεί, ούτε, μας είπε μάλλον, ότι το αραδιάσανε πολλά εκατομμύρια έργα. Όταν έρχεται και γυρεύει παράλογα πράγματα, τι περιμένει ως απάντηση? Όταν αποπειράσαι να σκεφτείς λογικά σε ένα παράλογο αίτημα, είναι παραλογισμός. Εγώ ακόμα παράλογος δεν είμαι, ούτε πάσχω από κάτι. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που αφορά την υδροδότηση του κιάτου. Απ' τη μία θέλει να πάρει τις γεωτρήσεις. Ανύπαρκτο θέμα, διότι στα σχέδια διαχείρισης δεν προβλέπεται τίποτα. Αν τα έχει διαβάσει, θα διάβαζε στο ΦΕΚ τεύχος B τα 4665 ότι περιορισμός της χρήσης των υδρευτικών γεωτρήσεων. Αν αντί για την αφίσα διάβαζε τα σχέδια, την νομοθεσία και ήταν ενημερωμένο σωστά, θα ήξερε, θα γνώριζε ότι το σχέδιο προβλέπει περιορισμό της χρήσης των υδρευτικών γεωτρήσεων όταν ολοκληρωθούν και τα έργα της υδροδότησης του κιάτου, εφόσον ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υδροδότησης της Κορίνθου. Άρα λοιπόν μην περιμένει και βλέπει φαντάσματα ότι θα πάρει τις γεωτρήσεις και ότι εμείς τον κυνηγούμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πρώτον, διότι δεν προβλέπεται από πουθενά, αλλά και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία περίπτωση από την τοπική κοινωνία να κουβεντιάσει
τέτοιο θέμα. Τρίτο είναι η υδροδότηση του πιάτου. Το πρώτο είναι η απέτηση Κορίνθου να πάρει τις γεωτρήσεις. Το δεύτερο, ποιο είναι το παράλογο? Το παράλογο είναι ότι δεν θέλει να ιδρυθεί το πιάτο. Α, εδώ είναι το παράλογο. Και όταν ακούω και λέει ότι τα νερά είναι του κράτους, ότι τη δουλειά, τη ρόλο παίζει ο Σταματόπουλος, εσείς τι καταλαβαίνετε? Όταν έχει ήδη κατασκευαστεί ένα έργο της Κορίνθου και από εκεί και πέρα λέει ότι είμαι πρώτος, αλλά το κιάτο να μην πάρει, ήρθα πρώτος και τα νερά είναι του κράτους. Του διαμηνύω για άλλη μια φορά ότι στην Φαλία δεν είναι αποικία και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε κανένα δικαίωμα, όχι το Κιάτο μόνο, καμία περιοχή της παραλιακής ζώνης για κανένα λόγο και για καμία αιτία. Δεν είναι πλέον, δεν έχει μόνο δικαιώματα η Κόρδος, έχει και υποχρεώσεις. Το έργο του Κιάτου είναι αδειοδοτημένο και όταν μας λέει ότι κινδυνεύει, νομίζω ότι πλανάται πλάνη νητρά, διότι η άδεια εκτέλεσης έργου της σύνδρευσης του Κιάτου έχει και την άδεια και τη συγκατάθεση του Δήμου Κορινθίων. Υπάρχουν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Κορίνθου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στα υπόψη. Άρα η άδεια εκτέλεσης έργου του Κιάτου βγήκε λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δικαιώματα της Κορίνθου, αλλά και τις υποχρεώσεις που τεχνιέντος δεν τις λέει. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας όλα αυτά που έχει Κόρινθος υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 60 του 2000, λαμβάνοντας υπόψη την άδεια χρήσης νερού που έχει ήδη η Κόρινθος, γιατί να μην λέμε ανακρίβειες ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα της Κορίνθου και η υδροδότησή της, δεν διακυβεύεται τίποτα. Η άδεια εκτέλεσης έργου του Κιάτου έχει εκδοθεί με βάση αυτά τα παραστατικά και έχει εκδοθεί για τους χειμερινούς μήνες και μην τρέχει και μην λέει τέτοια πράγματα ότι κινδυνεύει η υδροδότηση της Κορίνθου. Δεν κινδυνεύει τίποτα, αντιθέτως 9 χρόνια το εγγυάται η τοπική κοινωνία αυτό. Εγγυάται την απρόσκοπτη υδροδότηση της Κορίνθου για 9 χρόνια και θα το εγγυάται και στο μέλλον, διότι το θέλει, διότι το μπορεί και θα συνεχίσει να το κάνει. Βέβαια, θέλει τα αντίστοιχα ανταποδοτικά που είπα στην αρχή. Πάμε τώρα στην υδροδότηση της Κορίνθου. Όπως σας είπα, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να τηρήσει. Και η καλή μας σχέση που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί μας έχει πάρα πολλά καταμαρτυρήσει το τελευταίο διάστημα, αδαπάνος ο Δήμος Στυμφαλίας, ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, έχει συμβάλει κατά πολύ στην αποκατάσταση διάφορων βλαβών του δικτύου και των υδρευτικών συστημάτων Κορινθίας στην περιοχή. Αδαπάνος έχουμε συμβάλει κατά πολύ και αυτό είναι το ευχαριστώ μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να κινδυνεύσει τίποτα από κανένα. Θέλει συνεννόηση. Ο κύριος πνευματικός κατά καιρούς εφεύρει διάφορα εφιολογήματα, εφεύρει κάποιους εξωτερικούς εχθρούς και απειλές προκειμένου να διατηρεί την πολιτική του επιβίωση. Μέχρι τώρα ασχολούνταν με τα σκουπίδια, ήμασταν σε ένα κοινό αγώνα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είχε υπόβαθρο. Και στη συνέχεια
ψέλησε κάτι για τον Ασοπό, το πήρε πίσω, να μην τα βάλουμε με το κράτος αυτή τη στιγμή, δεν είναι ώρα, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας και ας τα βάλουμε με το γειτονικό Δήμο, ευκαιρία είναι, το νερό πουλάει και εφόσον κατά το παρελθόν μας έχει βοηθήσει, ας το αξιοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι το νερό της Τυμφαλίας δεν είναι πλέον για πολιτική εκμετάλλευση. Θέλει προστασία και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτόν τον αγιασμό που θα ιδρωδοτήσει τις παραλιακές περιοχές και οφείλουμε όλοι σε αυτήν την ανταποδοτικότητα. Εμείς ως Δήμος Σικιονίων, σεβόμενοι ακόμα κι αν δεν έχουμε ιδρωδοτηθεί ακόμα και δεν ξέρω από αυτόν τον πόλεμο ποιος θα χάσει, εμείς που δεν έχουμε ή εκείνος που έχει, διότι θα έχει δύο ιτημένους. Αν και δεν έχουμε ιδρωδοτηθεί ακόμα, θα πρέπει άμεσα να πάρουμε κάποιες πρόσθετες αποφάσεις, έχουμε ήδη πάρει κάποιες αποφάσεις, για μειωμένα τέλη στην περιοχή. Ήδη στην τοπική κοινότητα Τυμφαλίας απολαμβάνουν αυτά τα τέλη, στην ίδρυυση αλλά και στην άδρυυση, και επίσης τα ανταποδοτικά έργα που αφορούν τα αρδευτικά. Όμως προτείνω δημοσίως και στο Δήμο Κορινθίων, από τα κέρδη που έχει μέχρι τώρα, που είναι κάποια εκατομμύρια και οφείλονται καθαρά στην ιδρωδότησή τους από την Τυμφαλία, να επιβάλλει ένα ειδικό τέλος φόρο που θα έχει ανταπόδοση στην περιοχή. Εμείς ήδη θα το κάνουμε ως ΔΕΙΑ Σικιονίων και θα έχει την ανταποδοτικότητα μόνο στη Δημοτική Ενότητα Τυμφαλίας. Και μην αραδιάσουμε πάλι νομιμότητα και τυπικότητα. Υπάρχουν διαδικασίες νόμιμες οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν στην περιοχή αυτή την ανταποδοτικότητα. Έχουν ξεπεραστεί κατά το παρελθόν και μην υποκρινόμασταν. Από τις τελευταίες συναντήσεις, τα πω δύο πράγματα. Αναφέρθηκε ο κύριος πνευματικός ότι έβαλα τις φωνές στον πρόεδρο της Τυμφαλίας, ότι είχε πάει για την κατασκευή δεξαμενών. Τώρα πώς μπορεί, απ' τη μία να λέει ότι δεν είναι νόμιμο να αναλαμβάνει έργα αρδευτικά στην περιοχή και απ' την άλλη να τάζει δεξαμενές, δεν το γνωρίζω. Και επίσης, την τελευταία συνάντηση που είχαμε, διότι επικαλέστηκε ότι το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη δεν υπάρχει νερό, ότι υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό επισκέφτηκε το Δήμο μας να κουβεντιάσουμε στο Κιάτο. Είχε προηγηθεί μια επίσκεψη στην Τυμφαλία του Προέδρου και Δημάρχου, του κ. Πνευματικού, του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΙΑ Κορίνθου, όπου ήρθε σε απευθείας επαφές με τοπικούς καλλιεργητές. Δεν το συνηθίζει, πάντα με παίρνει τηλέφωνο να επισκέφτεται την περιοχή. Ενημερώθηκε ότι είχε κάτι, ότι ήταν στην περιοχή. Θεώρησα ότι η επίσκεψη αυτή έχει άλλο χαρακτήρα για να μην πάρει τηλέφωνο, όπως το έχει κατά το παρελθόν κάνει, και αναζήτησα τους λόγους. Οι λόγοι είναι γνωστοί και αφορούν τις γεωτρήσεις. Ακολούθησε η επόμενη μέρα, όπου ή μεθεπόμενη, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου με επισκέφθηκε ο διευθυντής της ΔΕΙΑ Κορίνθου, όπου έτσι έχω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, και αν η Κόρινθος έχει ιδρωδοτηθεί σήμερα, δεν έχει ιδρωδοτηθεί από έναν δήμαρχο, έχει από πολλούς δημάρχους, όπως και ο Δήμος Σικιονίων δεν θα ιδρωδοτηθεί από τις παρεμβάσεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Έχουν δουλέψει αρκετές Δημοτικές Αρχές κατά το παρελθόν και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για να φτάσουμε μέχρι το σημείο να πιούν νερό. Όμως αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή που λέγονται υπηρεσίες, και αυτός ο υπηρεσιακός παράγοντας, επειδή τον συμβουλεύουμε κάποιες φορές, έχει σκύψει πάνω από αυτό το θέμα, το γνωρίζει πολύ καλά και
έχει προσφέρει τα μέγιστα. Με επισκέφθηκε ο κύριος Καραμαλής, όπου μου έθεσε κάποια θέματα. Θεσμικά, του λέω, δεν θα μπορώ να κουβεντάσω, δεν θα πρέπει, εάν υπάρχει κάτι με το Δήμο Κορινθίων, θα πρέπει να κουβεντιάσω με το Δήμαρχο θεσμικά. Πράγματι, μου υποσχέθηκε ότι θα το μεταφέρει και ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Του έδωσα μία συμβουλή, η οποία δεν την τήρησε ο Δήμαρχος την επόμενη μέρα που με επισκέφθηκε και έγινε αυτό που έγινε, που γνωρίζετε, ότι μας ζήτησε πάλι τις γεωτρήσεις, αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα παράλογα, τα οποία εγώ θα ήμουν παράλογος να απαντήσω με λογική πρόταση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από εκείνη τη στιγμή μία αντιπαράθεση, όπου κορυφώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, όπου είχα επισκεφθεί, γιατί είχαμε ένα θέμα, και ποιο είναι το θέμα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ είχε εισαχθεί ένα θέμα που αφορά το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής της Τυμβαλίας, κατασκευή μιας δεξαμενής ενός αντιοστασίου, την υδροληψία και κάποια δίκτυα. Ο κύριος πνευματικός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑ και έναν ακόμα μηχανικό υπάλληλο της ΔΕΙΑ, μπήκε αλόφρον μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και άρχισε τις απειλές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κύριος Διευθυντής άρχισε να λέει τα δικά του επιχειρήματα. Μάλιστα, με απείλησε ότι θα συλληφθώ και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Εγώ τα ξεπέρασα, δεν έδωσα καμία σημασία, ούτε ήρθα σε καμία άλλη επαφή κλπ. Κλπ. Αυτά είναι, τα λέω γιατί είναι καταγεγραμμένα δημόσια. Δεν λέω κάτι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση λεκτική, ιδιωτική. Αυτά είναι δημόσια όλα που σας λέω, σε δημόσιες συνεδριάσεις. Όπου μία μέρα έλαβα ένα εξώδικο που έχετε όλοι ήδη διαβάσει, που μιλούσε για μία δίθεν αγοραπολισία του Δήμου με κάποιο αγροτεμάχιο στην περιοχή της Τυμβαλίας. Λέω, πάλι έχει αυτό το μόνιμο φόβο καταδίωξης, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Εγώ απάντησα με το μολόν λαβέ, διότι όπως ξέρετε ούτε τα λόγια μου μασάω, αλλά μέχρι τώρα έχω σταθεί αρκετά ψηλά στον αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Δήμου μας, αλλά και ό,τι έχει χρειαστεί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε από εκείνη την ημέρα και πήρε τη δημοσιότητα όλη αυτή η αντιπαράθεση. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι μόνο ένα ή δύο. Μας λέει βέβαια ότι με δικές του δαπάνες λειτουργεί το αρδευτικό αντιοστάσιο στην περιοχή κλπ. Κλπ. Υπάρχουν άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή και αφορούν, γιατί μιλάμε για νομιμότητα τώρα, όπου η ΔΕΙΑ Κορίνθου στο παρελθόν πήγαινε να κατασκευάσει, είχε ξεκινήσει την κατασκευή ενός δικτύου από μία άλλη πηγή, παράνομα βέβαια, ενώ εδώ τώρα τηρούμε την νομιμότητα για τα ανταποδοτικά, ενώ όταν πρόκειται για άλλα έργα δεν την τηρούμε. Ενημερώθηκα από έξαλλους κατοίκους της περιοχής, όπου όταν έφτασα το δίκτυο είχε γίνει κομμάτια. Επικοινώνησε ο κύριος συνάδελφος, κύριος πνευματικός, όπου άρχισε να μου λέει τα δικά του πάλι. Εμείς σε μόνιμο αγώνα ζητάμε τα ανταποδοτικά, να τηρηθεί η μονιμότητα και οι υποχρεώσεις
της Κορίνθου και βέβαια τότε, επειδή είχε και τις καλές σχέσεις με τον Περιφερειάρχη, με πήρε ο κύριος Τατούλης τηλέφωνο. Σήμερα δεν με έχει πάρει, μέχρι τώρα δεν με πήραν από όλα τα Πατριαρχεία, δεν με έχουν πάρει από το... Για να κάνουμε και, να κάνουμε και ένα αστείο. Δεν πρόκειται να πάρει κανένας τηλέφωνο, γιατί είναι παράλογα όλα αυτά που λέει ο κύριος Πνευματικός. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένα γραφείο Πρωθυπουργού. Είμαστε νόμιμοι, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Πρέπει να υδροδοτηθεί και το Κιάτο και να πάψουν αυτοί οι λεονταρισμοί από τον Δήμαρχο Κορινθίων. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα παραπέρα. Με πήρε τότε ο κύριος Περιφερειάρχης, όπου λίγο ή πολύ ήθελε μια συνάντηση όλων να λειτουργήσει ως πυροσβέστης. Εγώ είμαι φωτιά, του λέω, που δεν σβήνομαι με τίποτα, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να υποκύψω σε τίποτα και δεν εκβιάζομαι και δεν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να με φοβήσουν. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να φύγει άπρακτος για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Κορινθίων για τα σχέδια που είχε και ήθελε να επιβάλει στην περιοχή, και το αποτέλεσμα το είναι γνωστό, ότι δεν κατασκεύασε τίποτα από τότε μέχρι σήμερα. Προσπάθησε κι άλλη μια φορά να κάνει κάτι παρεμφερές και αυτό ήταν λίγο επικίνδυνο. Και όταν λέω επικίνδυνο, προσπάθησε να βάλει χέρι στις πηγές, να επέμβει στο χώρο που αναβλύζει η πηγή, όπου συνελήφθη από αυτό φόρο. Συνελήφθη πάλι από τους κατοίκους, το συνελήφθη εντός εισαγωγικών, όπου έφτασα κι εγώ στην περιοχή. Εν τέλει ήταν, είναι σαν το μικρό παιδί που το πιάνει όταν κάνει τη ζημιά και δεν ξέρει τι να κάνει. Τέλος πάντων, έκλεισε εκεί η παρένθεση, το διεμήνησα πάλι σε υψηλούς τόνους, ότι στην περιοχή δεν επεμβαίνει κανένας, υπάρχουν νόμιμες άδειες από όλους τους οποίους τους ενδιαφερόμενους, οφείλουμε να σεβαστούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε, να υδροδοτηθούν όλες οι περιοχές από το περίσσευμα των πηγών, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή, η κότα πίνει νερό, κοιτάει και το Θεό, να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες της περιοχής. Έχει ευεργετηθεί η ΔΕΙΑ Κορίνθου από την περιοχή της Τυμφαλίας, το λένε τα νούμερα, το λέει η ίδια η κοινωνία, και έφτασε πλέον η ώρα να το ανταποδώσει. Το Κιάτο θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο και είναι στη διαδικασία της ολοκλήρωσης, και θα πρέπει η ΔΕΙΑ Κορίνθου, εάν επιθυμεί να έχει, να λάβει χώρα η παρουσία της κατά τη κατασκευή των έργων, έχει ενημερωθεί, θα πρέπει να έρθει, αν επιθυμεί, στην περιοχή. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, τα γεγονότα που σας παρέθεσα, που μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, μπορεί να μου διαφεύγουν. Συνοψίζοντας, θέλω να σας πω το εξής. Στα νερά δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες, όπως συμπεριφέρεται σήμερα ο Δήμαρχος Κορινθίων. Δεν υπάρχει καμία ιδιοκτησία, όχι πήγα πρώτος και εσείς ελάτε δεύτεροι, είπατε να... σε άλλες υδροληψίες, έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις και πρέπει να τηρηθούν. Προς όφελος πάντα των πολιτών και της παραλιακής ζώνης, αλλά και της περιοχής της Στυμφαλίας. Αυτός είναι ο κανόνας. Και ένα στολίδι στην περιοχή που λέγεται Λίμνη Στυμφαλίας και έχει τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, χάσει τα νερά της, θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για να αποκτήσει τα νερά της και να ξαναγίνει πλέον λίμνη. Κάτι το οποίο έχει αγνοήσει μέχρι τώρα ο γειτονικός Δήμος και οφείλει να πράξει και αυτός τα δέοντα εκεί. Δεν χρειάζεται να επικαλεστεί
νομιμότητα ή να συμβούλια επικρατείας κλπ. Κλπ. Θα πρέπει να σκύψει και αυτός πάνω στο πρόβλημα, γιατί είναι ο πρώτος που ευεργετείται από την περιοχή της συμφαλίας. Σας ευχαριστώ πολύ.